ήθελα να σας καλωσορίσω στη συζήτηση που διοργανώνουμε σήμερα με αφορμή την δημοσίευση της έρευνας «Η εμπειρία των εργαζομένων στον χώρο της υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19», που πραγματοποιήθηκε στη συνεργασία του Κέντρου Ιμέρας Μαβέλ και του Εργαστηρίου Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Εκπαιδευτικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Παυλόπουλος, καθηγητής ψυχολογίας στο ΕΚΦΑ, η Στέλλα Βαγγελίδου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, μέτρα του Βαρκελόνη, ο Νίκος Γιονάκης, επιστημονικός υπεύθυνος στο Κέντρο Ημέρας Μαβέλ, ο Φραγκίσκος Βονιδάκης, καθηγητής ψυχιατρικής στο Εγινήθιο, και ελπίζουμε σύντομα να είναι μαζί μας και η Μάρθα Τσιπρικά, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας και μάχημη γιατρός σε τομέα της Αττικής. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία να σας ενημερώσω ότι μαθητοσκοπείται ώστε να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε στη συνέχεια, να την αναρτήσουμε στο διαδίκτυο δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε ερωτήσεις μέσα από το chat, τις οποίες και να συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκδήλωσης. Να κάνω μια σύντομη εισαγωγή πριν δώσω το λόγο στους συνομιλητές. Το έναυσμα για αυτή την ερευνητική προσπάθεια αποτέλεσε η υλοποίηση ενός προγράμματος κατά το προηγούμενο έτος, ένα έργο με τίτλο «Υποστήριξη των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή», το οποίο είχε στόχο την υποστήριξη των εργαζομένων και προτίθεση αυτών στον χώρο της υγείας και της πρόνοιας για καλύτερη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας. Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν ακριβώς να καταγραφεί η εμπειρία αυτή των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή και η πραγματικότητα που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν και σήμερα δυστυχώς, αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη υγειονομική και κοινωνική συνθήκη σε εξαιρετικά απαιτητικές και ψυχοφθόρες συνθήκες. Τα δεδομένα συλλέχθησαν κατά την άνοιξη του 2021, την περίοδο που βρισκόμασταν στο δεύτερο παρατεταμένο lockdown και συμμετείχαν σε αυτήν 373 εργαζόμενοι, κυρίως σε δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, νοσοκομείων επικοπλίστων, από την επαρχία, από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, περίπου 4 από τους 10 συμμετέχοντες ήταν κάτοικοι Αθήνας, ενώ οι υπόλοιποι εργάζονταν σε νοσοκομεία και κάποια κέντρα υγείας πραγματικά σε ολόκληρη την επικράτεια. Να αναφέρω επίσης ότι η πλειονότητα περίπου 7 στους 10 εργάζονταν ως νοσηλευτές και περίπου 1 στους 5 ως γιατροί. Να προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Παυλόπουλο για να μας παρουσιάσει τα ποσοτικά ευρήματα και στη συνέχεια η κυρία Βαγγελίδου θα μας παρουσιάσει την ποιοτική ανάλυση. Σας ευχαριστώ. Πάμε πάλι. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε μετά απρόπτα των διαδικτυακών συναντήσεων. Θα μοιράσω την οθόνη μου για να συνοδεύσω τη σύνοψη αυτήν των αποτελεσμάτων με κάποιο υλικό από διαφάνειες. Ιωάννα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να απενεργοποιούσαμε το κουδούνισμα κάθε φορά που μπαίνει κάποιος καινούριος στην παρέα μας, ενδεχομένως να λειτουργεί αποσυντονιστικά για ορισμένους. Δεν ξέρω αν μπορείς με κάποιο τρόπο να το βρεις. Ωραία. Λοιπόν, όπως ήδη αναφέρθηκε, σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να μελετήσει τις επιπτώσεις του στρες στη λειτουργικότητα και προσαρμογή των εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή της υγείας κατά την περίοδο του απαγορευτικού κυκλοφορίας στην άνοιξη του 2021. Υιοθετήσαμε το μοντέλο της ψυχικής ανθεκτικότητας, σύμφωνα με το οποίο τα ψυχοπιεστικά γεγονότα αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ατομική λειτουργικότητα, δηλαδή στη γενική υγεία, την επαγγελματική εξουθένωση και την προσαρμογή στην πανδημία. Αλλά οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να μετριάζονται εξαιτίας της παρεμβολής ορισμένων παραγόντων που δρούν προστατευτικά, εν προκειμένου των εργασιακών συνθήκων και των ατομικών στρατηγικών διαχείρισης.
Στην έρευνά μας καταγράψαμε τις συνιστώσεις του εργασιακού στρες μέσα από πιλωτικές συνεντεύξεις με εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι τουλάχιστον 2 στους 3 ερωτώμενους ανέφεραν ότι είχε αυξηθεί ο φόρτος εργασίας τους, ότι έγιναν σημαντικές οργανωτικές αλλαγές ή αλλαγές προσωπικού, ότι έχουν αυξηθεί οι εντάσεις και οι συγκρούσεις στον χώρο εργασίας, ότι αντιμετώπισαν νέες καταστάσεις που δεν ήξερα πώς να διαχειριστούν ή ότι αισθάνθηκαν πως κινδυνεύει η υγεία τους στον χώρο εργασίας. Να σημειωθεί όμως ότι 10 από τους 11 στρεσογόνους παράγοντες που μετρήσαμε εμφανίζονταν σημαντικά αυξημένοι για τους συμμετέχοντες με εργασιακή εμπειρία σε τμήμα COVID κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας ή στο προηγούμενο διάστημα. Το στρες βέβαια δεν είναι μια απλώς εσωτερικά βιωμένη κατάσταση, αλλά έχει επιπτώσεις στην ατομική λειτουργικότητα και προσαρμογή. Στα μοντέλα που ελέγξαμε, το εργασιακό στρες συνδέθηκε σημαντικά με επιδείνωση όλων των δικτών της ατομικής λειτουργικότητας. Μάλιστα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πλην μίας, η διαβρωτική επίδραση του εργασιακού στρες επέμεινε ακόμα και όταν ελέγχθηκε ο ρόλος των εργασιακών συνθήκων και των στρατηγικών διαχείρισης που ενεργοποιούν οι συμμετέχοντες. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια συνταγή που να εξαφανίζει τις επιπτώσεις του στρες, οι οποίες επιπλέον λειτουργούν αθρηστικά και δεν εξαφανίζονται αυτομάτως μόλις απομακρυνθούν οι στρεσογόνοι παράγοντες. Όπως το διαπιστώσαμε από τη μελέτη της ομάδας των υγειονομικών που είχαν εργαστεί στο παρελθόν σε τμήμα COVID και δεν εργάζονταν πια εκεί. Ποια είναι όμως τα επίπεδα ατομικής λειτουργικότητας και προσαρμογής που καταγράψαμε στην έρευνά μας? Όπως φαίνεται στη διαφάνεια, οι προσλαμβανόμενες επιπτώσεις της πανδημίας ήταν ιδιαίτερως αρνητικές στο συναισθηματικό τομέα και σε ό,τι αφορά τη σωματική υγεία και ευεξία. Από το άλλο μέρος, οι διαπροσωπικές σχέσεις φαίνεται να μην διαταράχθηκαν συνολικά, ενώ σε επαγγελματικό επίπεδο καταγράφεται ακόμα και βελτίωση της λειτουργικότητας εν μέσω πανδημία, το οποίο συνιστά ένδειξη ψυχικής ανθεκτικότητας. Περαιτέρω τέτοιες ενδείξεις προκύπτουν από τη διερεύνηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης και γενικής υγείας, και σε αυτούς τους τομείς προκύπτει μια μεικτή εικόνα με αρνητικά αλλά και θετικά στοιχεία. Αφενός, οι συμμετέχοντες αναφέρουν αυξημένη συναισθηματική εξάντληση από την εργασία τους και χαμηλό γενικό βαθμό ψυχικής υγείας. Διατηρούν όμως το ενδιαφέρον και την ευαισθησία για τους εξυπηρετούμενους, όπως φαίνεται από το χαμηλό μέσο όρο της αποπροσωποποίησης, και έχουν υψηλή αίσθηση επιτευγμάτων, ενώ χαρακτηρίζουν τη γενική ποιότητα ζωής τους ως μάλλον μέτρια. Σύμφωνα με το μοντέλο της ψυχικής ανθεκτικότητας, τα άτομα δεν είναι έρμεα των αρνητικών επιπτώσεων του στρες. Η θετική προσαρμογή τους σε αντίξωες συνθήκες υποβοηθάται από την ύπαρξη προστατευτικών παραγόντων ή αντιθέτως υποσκάπτεται από την απουσία αυτών ή από την απουσία παραγόντων, ή από την παρουσία παραγόντων ευαλωτότητας. Στην έρευνά μας αναζητήσαμε τέτοιους παράγοντες αφενός στις εργασιακές συνθήκες με ένα αυτοσχέδιο εργαλείο που επίσης κατασκευάσαμε με βάση πιλωτικές συνεντεύξεις, και αφετέρου στις στρατηγικές διαχείρισης που ενεργοποιούν συνήθως οι άνθρωποι για να διαχειριστούν το στρες. Βρήκαμε ότι οι εργασιακές συνθήκες αποτελούν μάλλον παράγοντα επικινδυνότητας παρά προστατευτικό. Ιδιαίτερα η στελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, η γενική προετοιμασία του φορέα για την πανδημία και η κατάρτιση που πρόσφερε στους εργαζόμενους βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση, θα λέγαμε. Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι οι εργασιακές συνθήκες απέτυχαν να προστατεύσουν τους υγειονομικούς εργαζόμενους από τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες, παρόλο που κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό. Η διαπίστωση αυτή έχει σημασία, καθώς βρήκαμε ότι η κατάλληλη προετοιμασία του εργασιακού φορέα, η επαρκή στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού και η καλή συνεργασία με τους συναδέλφους μπορούν να απορροφήσουν μέρος της εργασιακής επιβάρυνσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι κατά την πανδημία. Αρκεί βέβαια οι προϋποθέσεις αυτές να είναι παρούσες. Από την άλλη, οι υγειονομικοί εργαζόμενοι ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν ποικιλία ατομικών στρατηγικών διαχείρισης και ψυχοκοινωνικών πόρων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο στρες, όπως είναι η αναζήτηση πληροφοριών, η τήρηση των μέτρων προστασίας, η υποστήριξη από τον οικογενειακό και φιλικό κύκλο, η επιστράτευση εσωτερικών ψυχικών δυνάμεων, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η κινητοποίηση μέσω της προσφοράς βοήθειας. Ιδιαιτέρως το να ενεργοποιεί κανείς ψυχικά αποθέματα, να αντλεί δύναμη από τις αξίες του, να λαμβάνει και να προσφέρει αλληλεγγύη μέσα στον χώρο εργασίας, είναι στρατηγικές που συνδέθηκαν με θετική λειτουργικότητα και προσαρμογή. Δυστυχώς, οι περισσότερες από τις στρατηγικές αυτές
αν και έχουν θετική συμβολή, δεν περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του εργασιακού στρες, όπως βρήκαμε ότι ισχύει για τις εργασιακές συνθήκες όταν αυτές αξιολογούνταν θετικά. Επιπλέον, στρατηγικές αποφυγής, όπως το να μην σκέφτεται κανείς όσα συμβαίνουν, αλλά και η προσφυγή στη θρησκεία, δεν έδειξαν να συνδέονται συστηματικά με κάποιο παράγοντα επιπτώσεων της πανδημίας ή με άλλους δείκτες της ατομικής προσαρμογής. Λίγα λόγια για τους δημογραφικούς παράγοντες. Βρήκαμε ότι όσο καλύτεροι αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι την οικονομική τους κατάσταση, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αναφέρουν επιδείνωση στην ψυχική τους υγεία και την ποιότητα ζωής ή αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική υγεία και την κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Οι εργαζόμενοι με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας ήταν μεν πιο πιθανό να ενεργοποιήσουν θετικές στρατηγικές διαχείρισης του στρες, όπως η αναζήτηση ενημέρωσης και η τήρηση των μέτρων προστασίας, αλλά ήταν επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην εργατική και στην επαγγελματική τους επάρκεια. Επιπλέον, εντοπίσαμε ορισμένες διαφορές ως προς το επάγγελμα. Οι νοσηλευτές ανέφεραν περισσότερο εργασιακό στρες και συχνότερα συμπτώματα συναισθηματικής εξάντλησης από τους γιατρούς, ενώ οι γιατροί ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν επιδείνωση της ποιότητας του ύπνου, της διατροφής και της άσκησής τους λόγω της πανδημίας. Συνολικά πάντως, οι δημογραφικοί παράγοντες εξήγησαν χαμηλό ποσοστό της προσαρμογής των συμμετεχόντων στην έρευνα. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς, όπως το φύλο ή το επίπεδο αστικότητας του τόπου κατοικίας, δεν φάνηκε να έχουν αξιοσημείωτο ρόλο σε καμία μέτρησή μας. Συνοψίζοντας, η εργασιακή επιβάρυνση που επέφερε η πανδημία στη διάρκεια του απαγορευτικού την άνοιξη του 2021 είχε ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατομική λειτουργικότητα και προσαρμογή των υγειονομικών εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή, αλλά ταυτόχρονα ενεργοποίησε και διεργασίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Δυστυχώς, ο σημαντικότερος πόρος για την ανακούφιση από το στρες που αναδείχθηκε στην έρευνα ήταν οι εργασιακές συνθήκες, η ανεπάρκεια των οποίων λειτουργήσε επί της ουσίας ως περαιτέρω επιβαρυντικός παράγοντας. Θα σημειωθεί ότι ακόμα και ατομικές στρατηγικές διαχείρισης, όπως η θετική ενεργοποίηση ή η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, συναρτώνται και αυτές σε σημαντικό βαθμό με συστημικούς πόρους. Όλα αυτά λοιπόν συνδυαστικά θεωρούμε ότι καθιστούν την ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος υγείας, επίγουσα και επιτακτική ανάγκη. Αυτά σαν μια πρώτη σύνοψη των στοιχείων που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Συγγνώμη για το συνεχώς. Δεν έχω βρει τρόπο να το απαλλαγώ. Δεν ξέρω αν κάποιος γνωρίζει κάποιο κόλπο. Ούτε έχουμε επιβιώσει σε χειρότερες συνθήκες. Να μας βοηθήσει. Θα το αντέξουμε γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η συνάντηση να επιτρέπει αλλαγή στις ρυθμίσεις, οπότε δυστυχώς. Το θετικό βέβαια είναι ότι έχουμε πολλούς συμμετέχοντες, οπότε υπάρχουν και τα θετικά. Η κυρία Βαγγελίδου, αν θα ήθελε να μας να μοιραστεί μαζί μας την ποσοτική. Μάλιστα. Ακούμε και τα διάφορα εδώ. Αν θέλεις, προχωράς. Ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Με βλέπετε, με ακούτε και βλέπετε και κάποιες διαφάνειες, φαντάζομαι. Σας καλησπερίζω και από μέρους μου. Χαιρετισμού σε όλους. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για την παρουσίαση, την θετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Ενώ λοιπόν το ποσοτικό μέρος της έρευνας εμβάθυνε στην κατανόηση των ψυχοπιεστικών παραγόντων και των πόρων αθεκτικότητας, ο σκοπός τώρα του ποιοτικού μέλους της έρευνάς μας ήταν να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για έναν ποιοτικό σχολιασμό των επιπτώσεων αυτών σε διάφορους τομείς της ζωής τους. Οπότε, έχουμε τρεις ανοιχτές ερωτήσεις. Ερωτήθηκαν λοιπόν να αναφέρουν τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η πανδημία στη ζωή τους, τα θετικά επακόλουθα ως προς την πιθανή ενδυνάμωση και ανάπτυξή τους μέσα από τις επεξότητες αυτής της περίοδου και εκείνες τις ιδιότητες και ποιότητες της ζωής τους που έμειναν άθικτες. Είχαμε ένα πολύ καλό βαθμό αποδεκτικότητας στις ανοιχτές ερωτήσεις, αν και στο τέλος ενός αρκετά μας προσκελούς ερωτηματολογίου, 7 στους 10 συμμετέχοντες από τους 373 σύνολο.
Οπότε οι απαντήσεις τους, διαβάστηκαν, κωδικοποιήθηκαν, κατηγοροποιήθηκαν και αναλύθηκαν βάσει του μοντέλου της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Εδώ αυτό το σχήμα μας δείχνει τις θεματικές ενότητες, οι οποίες πλαισίωσαν τις κατηγορίες των κωδικοποιημένων αποσπασμάτων σε 4 επίπεδα, σε ατομικό, οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό. Ως προς το ατομικό επίπεδο, οι αρνητικές επιδράσεις ανέφεραν, ως προς τις αρνητικές επιδράσεις σε ατομικό επίπεδο, αναφέρθηκε η γενική ψυχολογική δυσφορία, προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες. Ως προς τις αναλύωτες εκφάνσεις αναφέρθηκαν οι αξίες και οι στάσεις ζωής και οι περισσότεροι συμμετέχοντας δήλωσαν τις θετικές επιδράσεις σε ατομικό επίπεδο. Ως προς το οικογενειακό επίπεδο τώρα, οι αρνητικές επιδράσεις επικεντρώθηκαν στα παιδιά, ως προς τη διακοπή του σχολείου, της ευρύτερης κοινωνικότητάς τους και ως προς τους ηλικιωμένους, λόγω της ανησυχίας για τη ζωή τους, τη στέρηση της επαφής μαζί τους. Θετικά αναφέρθηκε όλη αυτή η ευκαιρία για περισσότερο ποιοτικό χρόνο με την άμεση κοντινή οικογένεια και τη συγκατοίκηση και η γενική αυτή ενδυνάμωση των οικογενειακών θεσμών και σχέσεων. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ. Δεν προχωράνε καθόλου οι διαφάνειες. Βλέπουμε μόνο την αρχική ακόμα. Α, συγγνώμη. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και χίλια συγγνώμη. Οπότε, ως προς το εργασιακό επίπεδο, σαν άθεκτη διάσταση, τονίστηκε η σημασία της δουλειάς και η νοημοετοδότηση της εργασιακής προσφοράς. Ως προς το... Τώρα, η πανδημία λειτουργήσε τόσο ως ένασμα για την ανάπτυξη ενός πνεύματος αλληλεγγύης στο εργασιακό επίπεδο μεταξύ των συναδέλφων, αλλά και για την ανάπτυξη δυσλειτουργικών σχέσεων. Στα αρνητικά, επίσης, αναφέρθηκε η εξαγγελική πίεση και η μείωση των αδειών. Ως προς το οικογενειακό επίπεδο τώρα, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε και την διαφάνεια, ένας στους 3 συμμετέχοντες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας δήλωσαν τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας σε κοινωνικό και διαπροσωπικό επίπεδο και συγκεκριμένα ως προς την απομόνωση, τη μοναξιά και την κοινωνική αποξένωση. Ως προς τα θετικά, είναι το slide με το κοινωνικό, στο κοινωνικό επίπεδο. Ως προς τα θετικά, σχολιάστηκε ο επαναπροσδιορισμός των διαπροσωπικών σχέσεων και η θετική συμβολή της τεχνολογίας στην επικοινωνία. Okay. Και ναι, είναι 3 διαφάνειες ως προς το σχολιασμό. Ναι. Οπότε λοιπόν, όχι μόνο προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε στο τι συμβαίνει, αλλά και στο πώς βιώνεται αυτό που συμβαίνει. Η υγειονομική μπορεί σε εργασιακό επίπεδο να αντιμετώπισαν παρόμοιες ψυχοπιεστικές καταστάσεις, αλλά τις βίασαν διαφορετικά τόσο σε προσωπικό, όσο σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο ατομικό επίπεδο, τα οικονομικά αναφέρθηκαν τόσο στις αρνητικές επιπτώσεις ως καινούριες οικονομικές δυσκολίες, όσο και στο θετικό αντίκτυπο λόγω των περιορισμών των εξόδων, αλλά και σαν μια αναλύωτη κατάσταση, είτε θετική, σταθερός μισθός, είτε σαν αρνητική, συνέχιση των οικονομικών υποχρεώσεων. Μετά είναι η προτελευταία διαφάνεια. Εκεί από... Υπάρχει κάποιο πρόβλημα της διαφάνειας συνολικότερα. Συνολικότερα, αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι... Και έτσι με τα λόγια μου σας... Απλά να μπορούσα να σας δώσω έτσι συνοπτικά τα ποιοτικά αποτελέσματα. Οι περισσότερες θετικές επιδράσεις αναφέρθηκαν σε ατομικό επίπεδο και οι περισσότερες αρνητικές αντιδράσεις σε κοινωνικό σχεσιακό, έτσι σαν μια γενική παρατήρηση. Και περαιτέρω θα θέλαμε να σημειώσουμε το αξιοσημείωτο ότι οι συμμετέχοντες μαζί με τις αντικσότητες που έφερε η πανδημία ανέφεραν και τις θετικές εκφάνσεις ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. Οπότε η ευαλωτότητα των υγειονομικών λόγω των αντίξεων
εργασιακών συνθήκων κατά τη διάρκεια της πανδημίας συνυπάρχει με την αθετικότητά τους, η οποία αντλείται μέσω της αξιοποίησης των προστατευτικών παραγόντων. Οπότε λοιπόν προσεγγίζουμε αυτές τις αντιδράσεις, αυτές τις συνέπειες της έκθεσης σε κρίσεις συζευτικά και όχι διαζευτικά. Μιλάμε δηλαδή για τον υγειονομικό που είναι και ευάλωτος και ανθεκτικό στοιχείο, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί πολύ υπόψη στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στήριξης των υγειονομικών. Αυτά από μέρης μου και πάλι συγγνώμη και χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Να σημειώσω ότι θα βάλω στο chat εκτός από την έρευνα ως κείμενο, θα δείτε στο chat ένα PDF. Αν είναι OK και την παρουσίαση, αυτό να δείτε και αν θελήσετε στη συνέχεια στο δικό σας χρόνο. Και να ζητήσω τώρα από τον κύριο Γιονάκη, αν θα μπορούσε συνοψίζοντας τα ευρήματα που παρουσίασαν οι συνάδελφοι, να μας πει τι θα πρέπει να κρατήσουμε έτσι ως βασικό συμπέρασμα από την έρευνα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς όλους και όλες που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο πραγματικά προέκυψε ως μια ανάγκη δική μας ως ομάδας που δουλέψαμε στο προηγούμενο project. Δεν είχε σχέση με το project όμως, δηλαδή ήταν κάτι τελείως ξεχωριστό και επιπλέον. Και είπαμε να το κάνουμε γιατί θέλαμε να το κάνουμε, γιατί μας άρεσε να το κάνουμε. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο, τουλάχιστον σε μια εμπειρία και δικιά μου, νομίζω και του δικού μας ολονών που πήραμε μέρος σε αυτήν. Να πω ότι δεν είναι μόνο οι παριστάμενοι που παρουσιάζουν και όλα σχολιάζουν, αλλά ο Περοπίδας ο Φλάρης, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνα και στην σύνταξη της τελικής αναφοράς. Δεν ξέρω, νομίζω αυτή, ο Βασίλης ο Παυλόπουλος, η Ελένη Κοτσόνη, η οποία ήταν βασική ερευνήτρια, μαζί με τη Στέλλα την Ευαγγελίδου και τον Πελοπίδα το Φλάρη. Και εγώ ως Μαϊντανός, η κοκακόλα που πάει παντού, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ήταν ακριβώς, επειδή σαν Βαβέρ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχουμε σαν σύνθημα ότι για να φροντίζεις πρέπει να φροντίζεσαι. Κάναμε αυτή ακριβώς τη δουλειά, δηλαδή προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους πρώτης γραμμής. Θέλαμε να το δούμε και ερευνητικά αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να προκύψουν, αν θέλετε, και συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να προταθούν προκειμένου να σχεδιαστούν και ανάλογες πολιτικές. Δράτωμε και τις ευκαιρίες να πω ότι στο site το οποίο φτιάξαμε και το οποίο είναι ακόμα σε λειτουργία υπάρχει αρκετό υλικό το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να δει. Έχουμε και συνεντεύξεις με ανθρώπους πρώτης γραμμής αλλά και με επαγγελματίες και επιστήμονες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα, όπως είναι ο Φραγκίσκος Μονιδάκης που είναι και εδώ σήμερα, όπως είναι ο Πέτρος Καπινάκης, καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ο Ρένος Παπαδόπουλος στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ, και έχουμε ανεβάσει και έρευνες και άλλα πολλά πράγματα και εργαλεία κτλ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε η Ιωάννα το site να το γράψει στο chat. Λοιπόν, τι ήθελα να πω εγώ σχολιάζοντας αυτά τα οποία προέκυψαν από την έρευνα και στα αποτελέσματα που δουλέψαν οι συνάδελφοι. Πρώτον, ότι είναι εμφανές βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε μια πολυπλοκότητα. Μια πολυπλοκότητα συνθήκων, μια πολυπλοκότητα καταστάσεων, μια πολυπλοκότητα παραγόντων οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ενέχονται και συγκροτούν και δημιουργούν αυτό το οποίο βλέπουμε. Αυτό που ονομάζουμε συνέπειες, αν θέλετε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και αυτό που λέμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ανάλογης πολυπλοκότητας πρέπει να είναι και απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις συνέπειες. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό όσοι σχεδιάζουν πολιτικές αντιμετώπισης να έχουν στο μυαλό τους ότι το pars pro toto, η συνεκδοχή, το ένα πράγμα για όλα, μπορεί να είναι η πρώτη αυτόματη απάντηση που έρχεται, αλλά αυτή σχετίζεται με μια ψευδοκατανόηση.
Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ακριβώς να έχουμε υπόψη τους πολλαπλούς και πολύπλοκους παράγοντες που σχετίζονται με μια κρίση. Είναι λοιπόν σημαντικό να λέμε ναι, να εμβολιαστούμε, αλλά δεν είναι ότι με το εμβόλιο λύνονται τα πάντα. Είναι σημαντικό να λέμε ότι πρέπει να φοράμε μάσκα, αλλά με τη μάσκα δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε όχι μονάχα τι δημιουργείται, αλλά και πώς βιώνεται αυτό που δημιουργείται. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτήν την έρευνα. Να δούμε δηλαδή ακριβώς αυτό ποιες είναι οι εμπειρίες των ίδιων των εργαζομένων, ειδικά στην πρώτη γραμμή. Και αυτό γιατί. Γιατί αυτοί, από αυτούς τους ανθρώπους περιμένουμε να, από αυτούς τους ανθρώπους περιμένουμε να μας φροντίσουν να αναρρωστήσουν. Και ένα πράγμα το οποίο λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας και το είπε και ο Βασίλης ο Παυλόπουλος, είναι για παράδειγμα ότι μέσα από την πολυπλοκότητα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χρόνο. Που σημαίνει τι? Ότι οι συνέπειες παραμένουν ακόμα και μετά που παρέρχεται, αν θέλετε, η κρίση. Αυτό το ξέρουμε γενικότερα, αλλά επιβεβαιώνεται και τώρα. Άρα πρέπει ο σχεδιασμός των μέτρων αντιμετώπισης να είναι μακρόπνος. Και μάλιστα αυτό που ξέρουμε από άλλες κρίσεις είναι ότι πολλές φορές οι ψυχοπαθολογικές, αν θέλετε, συνέπειες εκδηλώνονται αρκετά μετά. Έτσι. Άρα τα μέτρα δεν πρέπει να είναι μόνο προς το βαρύ, αλλά πρέπει να έχουν μια μεγάλη διάρκεια. Το ερώτημα είναι τι μέτρα θα πρέπει να είναι αυτά. Ξέρουμε από αυτά τα οποία συζητάμε όταν κάνουμε παρεμβάσεις σε κρίσεις γενικότερα, ότι τα μέτρα πρέπει να είναι πολυεπίπεδα και πολυτομεακά. Η έρευνα το έδειξε αυτό, δείχνοντας τι, ότι οι εργασιακές συνθήκες, η προετοιμασία του φορέα, η εκπαίδευση του προσωπικού είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι εκεί που έχουμε τις μεγάλες ελλείψεις και είναι εκεί όπου το εργασιακό στρες επιβαρύνεται. Και τι άλλο έδειξε η έρευνα από ό,τι μας είπε ειδικά ο Βασίλης ο Παυλόπουλος σε εκείνο το κομμάτι των προσωπικών αποτελεσμάτων? Ότι καλές είναι ατομικές στρατηγικές διαχείρισης του εργασιακού στρες, το οποίο εκλείεται και είναι πάρα πολύ έντονο από ό,τι δείχνουν, από ό,τι είπαν οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά πολύ μικρή, συγγνώμη, επίδραση έχουν στο μετριασμό αυτού του στρες. Μικρή, όχι καθόλου. Άρα, μαζί με τις στρατηγικές του τύπου χαλάρωση, ΟΜ κτλ, ταυτόχρονα πρέπει και περισσότερο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο σε ποιες συνθήκες δουλεύουν οι άνθρωποι. Τι είδους προετοιμασία έχουν και τι είδους υποστήριξη έχουν μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τα μέσα που τους δίνονται κτλ, προκειμένου να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και όχι να τα βγάλουν πέρα για μια μέρα μονάχα, όταν είναι το μεγάλο κύμα κτλ, αλλά για πάρα πολύ και μετά την πάρω, αν γίνει κάτι τέτοιο, της πανδημίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτό το οποίο υπόθηκε, ότι η θετική επίδραση των συνθηκών εργασίας είναι, είναι θετική επίδραση στην μείωση του στρες. Και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης κάνουν και κάτι άλλο αυτές. Διευκολύνουν την ενεργοποίηση των ατομικών πόρων που καθένας έχει στη διάθεσή του. Όπως είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε συνήθως οι υγιεινές συνήθειες, η αξιοποίηση, να υπάρχει και να αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος, οι κοινωνικές επαφές, η επικοινωνία με την οικογένεια και τους οικείους κτλ. Άρα στις πολιτικές πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό το οποίο είδαμε επίσης είναι ότι ως προς τις ατομικές στρατηγικές διαχείρισης, αυτές φαίνεται να συνδέονται άμεσα με τη διαθεσιμότητα πόρων, όπως είναι η οικονομική σταθερότητα, έτσι όπως την προσλαμβάνει ο καθένας, όχι αντικειμενική, αλλά πόσο ο καθένας αισθάνεται ότι έχει οικονομική σταθερότητα. Πόσο προσβάσιμες είναι οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που πρέπει να υπάρχουν για να είναι και προσβάσιμες, και σε αυτό, ας πούμε, η από την αρχή λειτουργία της 1306 της γραμμής νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και πάλι επίσης το θέμα του ελεύθερου χρόνου.
πώς γίνεται η διαχείρισή του, αν βέβαια βρεθεί κάτι τέτοιο. Και αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στις πολιτικές τις οποίες οι αρμόδιοι πρέπει να σχεδιάσουν και πρέπει να εφαρμόσουν. Νομίζω ότι αυτά είναι τα, για μένα τουλάχιστον, τα πιο σημαντικά ευρήματα. Το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναδείχθηκε στις ποιοτικές, στο ποιοτικό κομμάτι, είναι το θέμα της αλληλεγγύης. Το σύνθημα δηλαδή «Κανένας μόνος στην κρίση», που αν θυμάστε υπάρχει από το 2013, έτσι, δεν είναι απλό σύνθημα, αλλά πραγματικά είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης. Last but not least, το θέμα της πολυπλοκότητας και στο επίπεδο των αντιδράσεων και των συνεπειών. Δηλαδή, δεν είναι καλό να περιοριζόμαστε στο να βλέπουμε μονάχα, δεν είναι καλό με την έννοια ότι δεν είναι πλήρες, δεν είναι αληθινό, δεν είναι πραγματικό. Η πραγματικότητα έχει πολλές εκφάνσεις. Άρα, όταν κάνουμε μια έρευνα, πρέπει να βλέπουμε και τις αρνητικές συνέπειες. Τι ήταν αυτό το οποίο μας άφησε σαν τραύμα, αν θέλετε, αλλά τι παρέμεινε αναλύωτο, το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τι κερδίσαμε από αυτή την ιστορία. Τότε μπορούμε να μιλάμε για μια πολυπλοκότητα, η οποία δεν παράγει περαιτέρω σύγχυση όπως παράγει η κρίση, αλλά μια πολυπλοκότητα η οποία μας επιτρέπει τη διαφοροποίηση και μας επιτρέπει την κατάλληλη διαχείριση. Αυτά για την ώρα και ίσως επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, αν μπορώ να μιλήσω και από πλευράς μου, γιατί είχαμε και τη δυνατότητα να, με έναν τρόπο να συνομιλήσουμε με όλους αυτούς που κάπως απρόσωπα αναφέρουμε ως τους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή, τους υγειονομικούς κτλ. Έχουμε μαζί μας και μπόρεσε ευτυχώς να βρεθεί μαζί μας για λίγο την κυρία Τσικρικά, η οποία είναι, εκτός από μάχημη γιατρός και πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, και την οποία θα ήθελα να προσκαλέσω να μας δώσει τη δική της έτσι, πιο προσωπική εμπειρία πάνω στα ζητήματα που άγγιξε η έρευνα. Ένας γιατρός της πρώτης γραμμής που από την αρχή βρέθηκε στη μάχη κατά της πανδημίας, πώς ακούει τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής και τι τοποθέτηση, τι θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας. Και βρέθηκε και στο δικό μας το πλευρό, οπότε τη χρειαστήκαμε και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Εντάξει, καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά, συγγνώμη που έτσι έχω μπει σαν κομίτη, θα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι πολύ βαρύ το εργασιακό μας ωράριο. Τώρα είμαι στην μονάδα εντατική θεραπεία και για λόγους διοντολογίας δεν μπορώ να ανοίξω την κάμερα, γιατί είμαι εδώ, είναι εργασιακός όρος με άλλους συναδέλφους. Θα παρακαλούσα έτσι λίγο να μου δώσετε 5-10 λεπτά και να ευχαριστήσω και για τα πολύ καλά σας λόγια. Το έχω ξαναπεί τόσο εγώ προσωπικά, αλλά και η Ένωση Πνευμονολόγων. Θα είναι δίπλα σας και θα σας στηρίζει σε γνώσεις και σε πράξεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αυτό που θέλω να πω έτσι και μιλώντας με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια για το πώς βιώνει τις εργασιακές αυτές συνθήκες γιατροί της πρώτης γραμμής και όχι μόνο γιατροί, γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε στους γιατρούς. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να μιλάμε για όλους τους επαγγελματίες υγείας. Και με τους όρους επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους νοσηλευτές και τους διοικητικούς και τους τραυματιοφόρους και τις καθαρίστριες. Άτομα δηλαδή τα οποία αποτελούν μια αλυσίδα. Τα τελευταία δύο χρόνια η αλήθεια είναι ότι ένας πολύ μικρός αόρατος και μικροσκοπικός ιός έχει αλλάξει και εφηδιάσει τις ζωές όλους μας. Αλλά κάποιοι εκτός από τη ζωή τους έχουν αλλάξει και την εργασιακή τους καθημερινότητα. Τα ωράρια μας έγιναν τρομερά ελαστικά. Εκτός ότι έπρεπε να αντιθούμε με μάσκες και στολές και θα έπρεπε να εκπαιδευτούμε πάρα πολύ γρήγορα, ταχύτερα σχεδόν,
σε πρωτόκολλα συγκεκριμένα υγειονομικά, όχι μόνο αποφυγής της διασποράς του συναδέλφους και στην κοινότητα, αλλά και αποφυγής αυτονόσησης και διασποράς και στην οικογένεια, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μία νόσο η οποία είχε και ακόμα έχει υψηλά ποσοστά αρνητικών συμβαμάτων. Ξέρετε, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι οι επαγγελματίες υγείας στα προπτυχιακά μας και κατά τη διάρκεια ίσως και μεταπτυχιακών σπουδών, πώς να ενημερώνουμε για έναν θάνατο, πώς να ενημερώνουμε για δύσκολες επιπλοκές, πώς να χάνουμε μπροστά μας νέους ανθρώπους, πώς θα πρέπει δηλαδή να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τόσο τους συγγενείς των ασθενών, αλλά και εμάς τους ίδιους, να μπορέσουμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, γιατί τόσο πολύ δύσκολη κατάσταση που ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια. Ποτέ άλλοτε η επιστημονική ιατρική κοινότητα και οι επαγγελματίες υγείας δεν έχουν ασχοληθεί αποκλειστικά με ένα νόσημα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία αποκλειστικά περιθάλπουν τέτοιους ασθενείς. Είναι δηλαδή κάτι το μοναδικό. Είναι μια επώδυνη εμπειρία που εύχομαι να βγούμε όλοι πολύ πιο δυνατοί, να αναθεωρήσουμε το αξιακό μας σύστημα, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ένα δημόσιο δυνατό, γεμάτο με νέους, αλλά και με ανθρώπους που είναι έτοιμοι να μεταλαμπαδεύσουν την ιατρική τέχνη και εμπειρία, αλλά και να αναθεωρήσουμε και τη σχέση ασθενών, νοσούντων και επαγγελματιών υγείας. Δεν ξέρω αν όλα αυτά σας βοηθάνε που λέω ή μπορούν να σας δώσουν έτσι κάποια ερεθίσματα, αλλά να πούμε ότι τα φαινόμενα της επαγγελματικής εξουθένωσης νομίζω ότι είναι πλέον όχι μόνο έκδηλα, αλλά και μετρήσιμα, όπως ακριβώς λέτε με τις μελέτες. Δηλαδή, ήδη έχουν καταγραφεί μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά υπάρχει και ελληνική μελέτη, στην οποία συμμετέχω και εγώ, που αναφέρουμε ακριβώς τις διαταραχές, το άγχος, τις διαταραχές του ύπνου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο να διαχειριστούμε οι επαγγελματίες υγείας τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Πολλές φορές ότι αποσυρώμαστε, υπάρχουν και διεθνή κείμενα γι' αυτό, για την απόσυρση των επαγγελματιών υγείας από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ζωής, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το θέλουμε. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι από το ένα είναι οι επαγγελματίες υγείας και από το άλλο είναι οι ασθενείς, οι οποίοι είτε εμβολιασμένοι είτε ανεμβολιαστοί, πραγματικά προσέρχονται με ένα πάρα πολύ μεγάλο φόβο. Τον φόβο τον κατανοούμε και εμείς, γιατί ζούμε και εμείς καθημερινά με αυτό το φόβο να μην βγούμε θετικοί, να μην νοσήσουμε, να μην λείψουμε από το τμήμα, να πάνε όλα καλά με την έκθεσή μας σε ένα πολύ μεγαλύτερο υλικό φορτίο πιθανά από την κοινότητα. Και αυτό το φόβο έχουμε να το διαχειριστούμε τόσο στο τμήμα των επιβόντων περιστατικών, στο οποίο εργάζομαι και κάνω και εφημερίες, αλλά όσο και στη μονάδα ιδιωτικής θεραπείας. Και εκτός από τους πολλαπλούς ρόλους, και αυτό ίσως του εξουθενωμένου επαγγελματίας υγείας, καλούμαστε να παίξουμε και το ρόλο του ψυχολόγου. Να μιλήσουμε με συνέστηση, να πούμε τα κατάλληλα λόγια όσο και κουρασμένοι να είμαστε, να σταθούμε δίπλα στους ασθενείς μας, να τους ακουμπήσουμε, που φοβόμασταν ιδιαίτερα στα πρώτα πανδημικά κύματα. Η σωματική επαφή ήταν έτσι, έμοιαζε ενοχική. Και παρόλα αυτά, έστω και πίσω από τις μάσκες και τις στολές και τα γάντια, αγκαλιάζαμε τους ασθενείς και όσο σας φαίνεται πολύ περίεργο, μα είχαν ανάγκη να μας ακουμπήσουν. Περάσαμε Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτινές ημέρες, ημέρες γιορτινών μαζί τους και βλέπουμε ότι συνεχίζουμε. Νομίζω ότι, και δεν θέλω άλλο να καταχρασώ τον χρόνο, επειδή ακριβώς έτσι εγώ καθυστερήσω και δεν έχω βγει από την αρχή την κουβέντα, εσείς θα πρέπει έτσι, με την πολύ μεγάλη εμπειρία της γνωσιακής συμπεριφορικής, το πώς να μπορέσουμε να σταθούμε, εσείς είστε οι κατάλληλοι ειδικοί που να μπορέσετε όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά να μας δώσετε τα κατάλληλα χρόνια. Και θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω και ελπίζω να μην σας κούρασα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καταλαβαίνουμε ότι η σημερινή μέρα εργασίας δεν έχει, στο νοσοκομείο δεν έχει τελειώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αν θα μπορούσα να ζητήσω τώρα από εσάς, κύριε Γονιδάκη, καθηγητής ψυχιατρικής στο Γυμνήθιο, κύριε Γονιδάκη, και από τους προτεργάτες της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για αυτή την εμπειρία, αλλά και γενικότερα από όσο ακούσατε τα συμπεράσματα της έρευνας, αν επιβεβαιώνουν τη δική σας εμπειρία, αν υπάρχουν κάποια βήματα που σας εξέπληξαν, αν θέλετε να συμπληρώσετε από τη δική σας εμπειρία και έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δίνω το λόγο. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τον Νίκο και την Ιωάννα και όλη την Βαβέλ. Θα ήθελα έτσι να πω, όσομαι, μία μικρή ανατροφοδότηση για αυτό που άκουσα και να το προσπαθήσω να το συνθέσω και με ποια είναι και η δική μας εμπειρία από το χώρο της ψυχικής υγείας. Υποθέτω ότι οι στιγμές και οι δυσκολίες και οι καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει η κυρία Τσικρικά και οι συνεργάτες της και γενικά όλοι οι οικονομικοί μέσα στις μονάδες του COVID είναι κάτι που για πάρα πολλά χρόνια θα είναι αντικείμενο συζητήσεων, μαρτυριών και πιθανώς και έρευνας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα που μας παρουσιάσατε έχει γίνει την άνοιξη του 2021. Είμαστε περίπου στον ένα χρόνο από τώρα και τα πράγματα έχω την εντύπωση ότι έχουν γίνει χειρότερα. Άρα, εάν θέλαμε να αποτυπώσουμε την κατάσταση του Ιανουαρίου του 2022, θα ήταν μια κατάσταση ακόμα μεγαλύτερης επιβάρυνσης. Επιβάρυνσης τόσο από το γεγονός ότι ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται από την πανδημία, όσο και γιατί η επαγγελματική εξουθένωση ξέρουμε ότι ένας από τους βασικούς της παράγοντες που την επηρεάζει είναι ο χρόνος. Όσο περισσότερο εκτίθεται ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας σε μια κατάσταση στρεσογόνο, τόσο περισσότερο αυξάνεται η επαγγελματική εξουθένωση. Και όπως είπε και ο Νίκος, δεν είναι κάτι το οποίο άμα πάρεις 15 μέρες άδεια τελειώνει, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί να έχει μακροχρόνια επίδραση και να χρειάζεται και σε ορισμένες πολύ βαριές περιπτώσεις ο άνθρωπος να αλλάξει και επάγγελμα ή να αλλάξει, ας πούμε, το είδος της εργασίας του. Άρα λοιπόν έχουμε υγειονομικούς οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο εξουθενωμένοι, ένα σύστημα περίθαλψης το οποίο είναι περισσότερο εξουθενωμένο. Και πολύ περισσότερο έχουμε και μια κατάσταση η οποία θα μου επιτρέψετε και ελαφρώς να πολιτικολογήσω, αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο και ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η διαχείριση της πληροφορίας για την πανδημία από την επίσημη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Διότι η κατάσταση αυτή όπου συνέχεια ανακοινώνεται το τέλος της πανδημίας και η επιστροφή στην κανονικότητα και μετά έρχεται το επόμενο κύμα και ξανά το επόμενο κύμα και ξανά το επόμενο κύμα, θυμίζει λίγο, και θα είμαι λίγο ακραίος αυτό το παράδειγμα που δίνω, το πώς αντιδρά ο ψυχισμός του ανθρώπου στο βασανιστήριο της εικονικής εκτέλεσης. Μόνο που εδώ είναι ανάστροφο, δηλαδή περιμένεις ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει, δεν τελειώνει, ακολουθεί το ένα μέτρο μετά το άλλο, τον έναν εμβολιασμό μετά τον άλλον και δεν τελειώνει, και αυτό το πράγμα πάρα πολλές φορές οδηγεί το κοινό σε αντιδράσεις οι οποίες είναι αντιδράσεις απογοήτευσης και θυμού απέναντι στους υγειονομικούς, λες και είναι στο χέρι της κυρίας Τσικρικά ή οποιοδήποτε ανθρώπου δουλεύει μέσα σε μια τέτοια μονάδα να εξαφανίσει τον κορονοϊό, τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Η εξουθένωση των υγειονομικών δεν έχει σχέση μόνο με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν, έχει σχέση και με την υποδοχή τους από την κοινωνία. Και αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά συστήματα υγείας, όπου ο κόσμος έχει πολύ καλή γνώμη για το σύστημα υγείας και καλή γνώμη για τους υγειονομικούς. Αυτό το πράγμα δίνει κουράγιο στους ανθρώπους να συνεχίσουν να παλεύουν. Όπου θεωρούμε τους υγειονομικούς ότι είναι απατεώνες, παίρνουν χρήματα, κάνουν συμφωνίες με τις εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια, διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις γιατί ο κορονοϊός δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όπου οι υγειονομικοί αντιμετωπίζουν βία αντί για το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων, τότε ξέρουμε ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι περισσότερη, διότι δεν υπάρχει το αίσθημα της ηθικής ανταμοιβής. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως το δηλώσανε και μας το είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν είναι θέμα τόσο πολύ το οικονομικό. Πολλοί άνθρωποι υπηρετούν ένα σύστημα υγείας και από ένα αίσθημα ευθύνης ή προσωπικής προτίμησης ή για τους δικούς τους εσωτερικούς λόγους.
Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε. Τώρα, στο προσωπικό επίπεδο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην παρουσίαση των ποσοτικών αποτελεσμάτων ότι η ψυχολογική στήριξη στις στρατηγικές διαχείρισης του στρες ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Κύριε Παπαδόπουλε, με ενημερώνετε αν δεν το έχω καταλάβει καλά ή κάποιος αν δεν το έχει καταλάβει καλά. Αυτό σημαίνει ότι οι υγειονομικοί που ρωτήθηκαν δεν έχουν μέσα στην αντίληψή τους ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τις δυνατότητες που δίνει το σύστημα της ψυχικής υγείας της χώρας μας, είτε αυτό είναι μέσα από μια γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης που στην αρχή της τουλάχιστον είχε και ειδική επιλογή για τους υγειονομικούς, η οποία εγκαταλείφθηκε γιατί δεν υπήρχε ακριβώς ζήτηση. Άρα αυτό που βλέπετε στην έρευνα έρχεται σε σύμπνοια και με τη δική μου προσωπική αντίληψη. Είτε για κάποιον λόγο δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν το κουράγιο, δεν ξέρουν πού, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, υπάρχει αλλά δεν τη χρησιμοποιούν, αλλά δεν χρησιμοποιούν την ψυχολογική στήριξη. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι τις περισσότερες φορές ο ψυχολογικός, μάλλον είναι ο επιστημονικός τρόπος με τον οποίο κανένας μπορεί να βοηθηθεί όταν αντιμετωπίζει ένα θέμα επαγγελματικής εξουθένωσης μαζί με όλα τα άλλα μέτρα και την πολυπλοκότητα για την οποία μίλησε και ο Νίκος Ογκιονάκης και με το οποίο συμφωνώ απόλυτα ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν παράγοντα βοήθειας ή έναν παράγοντα που επιδρά στο κατά πόσο θα εξαντληθεί ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω δύο πράγματα τα οποία μου κάνανε εντύπωση και που αν θέλετε είναι και η δική μου προσωπική αντίληψη των πραγμάτων. Το ένα είναι η ανάγκη του να υπάρχει δομή και οργάνωση μέσα στις μονάδες υγείας. Η αίσθηση το ότι τα πράγματα είναι οργανωμένα, ότι υπάρχει κατεύθυνση ή ακόμα και ηγεσία από τον επικεφαλή της μικρής ή μεγάλης ομάδας και ότι τα πράγματα γίνονται βάσει ενός πρωτοκόλλου οργάνωσης και λειτουργίας είναι κάτι το οποίο μειώνει πάρα πολύ το στρες του ανθρώπου διότι δεν λειτουργεί μέσα σε ασάφεια. Άρα όσο πιο καλά οργανωμένες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες υποδέχονται τους ανθρώπους που πάσουν από κορονοϊό, τόσο καλύτερο και πιο πολύ προστατεύουμε την ψυχική υγεία των υγειονομικών οι οποίοι δουλεύουν εκεί. Και το δεύτερο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η αλληλεγγύη. Η αίσθηση της αλληλοϋποστήριξης και του γεγονότος ότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτά τα δύο πράγματα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι πράγματα στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε. Η ψυχική υγεία είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας απέναντι στις επιδράσεις του κορονοϊού. Έχουμε δει ότι ο κορονοϊός προκαλεί ζημιά και στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους τα οποία εμφανίζονται. Στο Εγινήτιο έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των ατόμων τα οποία αναζητούν βοήθεια όχι μόνο για κατάθλιψη αλλά για όλες τις ψυχικές παθήσεις και τις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη και τις συναισθηματικές διαταραχές και τις φοβίες και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής με το οποίο ασχολούμαι, αλλά κυρίως έχουμε δει να επηρεάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας γιατί είναι περισσότερο ευάλωτοι και ευαίσθητοι σε αυτού του είδους τα ερεθίσματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι από το Σεπτέμβριο φέτος έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της αναζήτησης ψυχολογικής βοήθειας. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Νίκος, ότι πολλές φορές τις ψυχικές επιδράσεις και τα κύματα τις επίδρες πάνω στην ψυχική υγεία τα βλέπουμε ακόμα και καθυστερημένα και μετά την ύφεση, αν θέλετε, του μεγάλου κύματος της πανδημίας όσο αφορά τη μετάλλαξη Δέλτα. Γιατί τώρα ζούμε στο κύμα της πανδημίας, αφορά κυρίως τη μετάλλαξη Όμικρον. Και το καθένα από αυτά έχει και διαφορετικά συμπτώματα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσει το μήνυμα ότι η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να βοηθηθεί και όταν παίρνει κανένας ψυχολογική βοήθεια. Με αυτό το τελευταίο θα ήθελα να κλείσω και να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ότι όντως τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα να βαθύνουμε πολύ περισσότερο στις επιπτώσεις της πανδημίας αυτής και στο γενικό πληθυσμό και στους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής και να μάθουμε για καινούργιους τρόπους καλύτερης διαχείρισης και ελπίζουμε όλοι να στέκεται και όρθιο και να είναι πολύ πιο
δυνατό και γερό και το σύστημα υγείας τα επόμενα χρόνια. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Παυλόπουλο, εάν θα ήθελε δύο κουβέντες πριν να ανοίξουμε σε ερωτήσεις τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, μιας και ξεκίνησε παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, αν θέλετε, για να κατακλείδει, να μας πει δύο κουβέντες. Ευχαριστώ. Έχει και μια ερώτηση από τον Φραγκίσκο Δογονιδάκη, Βασίλη, έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ για τη δεύτερη ευκαιρία. Αισθανόμουν, η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο εγκλωβισμένο στην πρώτη παρέμβασή μου, να περιγράψω περισσότερο παρά να σχολιάσω. Ο κύριος Γονιδάκης αναφέρθηκε στο θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης και στη σημασία της και αναρωτήθηκε για ποιους λόγους ήταν μια από τις στρατηγικές που εμφάνισαν σχετικά χαμηλή συχνότητα προτίμησης από τη μεριά των συμμετεχόντων του δείγματος. Βεβαίως, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για το έβριμα αυτό, ωστόσο μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα. Καταρχήν, πρέπει να σημειώσουμε ότι κανείς προτιμάει εναλλακτικές οι οποίες είναι διαθέσιμες ως επιτοπλίστων. Εάν λοιπόν καταρχήν δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες ψυχολογικής υποστήριξης ή αν υπάρχουν μεν, αλλά δεν έχει φτάσει η διάχυση της πληροφορίας με τον κατάλληλο τρόπο στους εν δυνάμει ωφελούμενους, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πιθανό ότι θα προστρέξουν σε αυτές. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός του εκτάκτου και του πηγόντος του θέματος. Οι άνθρωποι συνήθως αναζητούν τέτοια υποστήριξη αμέσως μετά την... αφού περάσει η πρώτη πιο κατακλυσμία εμπειρία που έχουν. Βρήκαμε πράγματι στη δικιά μας έρευνα ότι οι εργαζόμενοι, υγειονομικοί εργαζόμενοι σε μονάδες COVID κατά το παρελθόν, αλλά όχι στο χρόνο υλοποίησης της έρευνας, ήταν πιο πιθανό να αναζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη από ότι οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι κατά τον παρόντα χρόνο της έρευνας εργάζονται σε μονάδα COVID. Επομένως, η επίγουσα κατάσταση πολύ συχνά δεν δίνει τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή για να προστρέξει κανείς σε υποστήριξη. Ωστόσο, αναμένεται ότι αυτό είναι κάτι που κανείς θα χρειαστεί και ενδεχομένως θα το αναζητήσει αμέσως μετά, αφού περάσει αυτή η έντονη και κατακλυσμιακή εμπειρία του στρες. Υπάρχει και ένας παράγοντας, τον οποίο δεν μας αρέσει να τον λέμε πολύ συχνά. Αναφέρομαι στο στίγμα σε σχέση με την αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί αυτό εννοώ δεν μας αρέσει να το λέμε πολύ συχνά όταν αναφερόμαστε σε κύκλο ειδικών, συναδέλφων. Συνήθως αναφερόμαστε στο στίγμα μιλώντας κάπως γενικά για το κοινωνικό στίγμα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε το γεγονός ότι μερικές φορές οι κατεξοχήν ειδικοί τα θέματα αυτά μπορεί να έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις στην αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί καταρχήν αυτό συνεπάγεται μια αρχική αναγνώριση μιας βασικής αδυναμίας. Την αδυναμία ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά κάποια κατάσταση, άρα χρειάζομαι βοήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αναγνώριση, αυτή η παραδοχή από τη μεριά των υγειονομικών της πρώτης γραμμής αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, θα ήταν λίγο παράδοξη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να αισθάνονται ότι είναι δυνατοί και προσπαθούν να είναι δυνατοί για να είναι αποτελεσματικοί στη διαχείριση των εργασιακών συνθήκων. Οπότε ταυτόχρονα δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσουν την αδυναμία και την ανάγκη υποστήριξης. Έχω την αίσθηση ότι αυτές είναι διαδικασίες οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας μετά την να περάσει, τέλος πάντων, στη νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί, τέλος πάντων, αφού υποχωρήσουν τα πολύ επίγοντα κύματα της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι τότε πρέπει να αναρωτηθούμε αλήθεια τι θα βρούμε όρθιο και τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί το σύστημα υγείας δεν είναι απλά ένας αριθμός κρεβατιών και ένας αριθμός καταχωρημένων εργαζόμενων σε κάποιες μονάδες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εξουθενωμένοι. Γνωρίζουμε ότι τότε θα προκύψουν οι πιο αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις από αυτό που ζουν τώρα και φοβάμαι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μέρημνα για το θέμα αυτό. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αλληλεγγύη, θα την υπερθεματίσω με ενθουσιασμό. Απ' την άλλη μεριά,
Επιτρέψτε μου να πω ότι καμιά φορά η αλληλεγγύη είναι αυτό το οποίο απομένει όταν δεν υπάρχουν πολιτικές. Και σε ένα επίπεδο διαπροσωπικό και ανθρώπινο είναι σημαντικό να ενεργοποιούμε την αλληλεγγύη μας, αλλά σε ένα επίπεδο οργανωμένης κοινωνίας προφανώς αυτό δεν φτάνει. Μπορεί μάλιστα να οδηγήσει και σε αντίθετες συμπεριφορές πολλές φορές, κοινωνικού αυτοματισμού. Θέλω να γκρινιάξω λίγο σε σχέση με την απουσία αυτή πολιτικών στο επίπεδο της διαχείρισης, της κρίσης, της υγειονομικής, ό,τι έχει να κάνει με τις συμπεριφορές. Υπάρχει το κομμάτι της διαχείρισης που έχει να κάνει με τα υγειονομικά ζητήματα. Ωστόσο, νομίζω είδαμε και βλέπουμε καθημερινά ότι η διαχείριση της πανδημίας είναι μια διαχείριση που έχει να κάνει με συμπεριφορές, με θέματα τροποποίησης της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Είτε σε θέματα προστασίας, είτε σε θέματα αποφάσεων σε σχέση με την υγεία του. Υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικής επιρροής. Υπάρχουν στρατηγικές πυθούς, τις οποίες ενεργοποιούν άτομα ή ομάδες. Υπάρχει ροή πληροφόρησης, πολύ συχνά κατακλυσμία και συγκεκριμένη. Δεν φαίνεται να υπάρχουν πολιτικές οι οποίες να στοχεύουν στη διαχείριση της συμπεριφοράς σε αυτό το επίπεδο. Και θα εκφράσω εδώ και ένα παράπονο, όχι προσωπικό για τον εαυτό μου, αλλά για τους συναδέλφους μου. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν πολύ αξιότεροι και ικανότεροι και πιο ειδικοί από μένα σε θέματα επικοινωνίας, σε θέματα διαχείρισης ομάδων και διαμαδικών σχέσεων. Δεν έμαθα να ζητήθηκε από αυτούς τους συναδέλφους να συνδράμουν με κάποιο τρόπο τη διαχείριση της κατάστασης και απέμεινε αυτό το κομμάτι της αλληλεγγύης στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων, να συνεργαζόμαστε άνθρωποι που έχουμε σεβασμό και εκτίμηση ο ένας για το έργο του άλλου, για να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς από τη μεριά μας, ας πούμε, και κάπως έτσι προέκυψε και αυτή η έρευνα. Θα καταλήξω λοιπόν λέγοντας ότι δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι μετά από την πανδημία, εάν δεν έχουμε φροντίσει να διαχειριστούμε κατάλληλα κάποια πράγματα στη διάρκεια της πανδημίας. Και αν ήταν απλά θέμα ευχής, θα υπερθεμάτιζε και εγώ την ευχή να γίνουμε καλύτεροι, αλλά πρέπει κάποιοι να προσπαθήσουν για να γίνουμε καλύτεροι με ένα πιο συστηματικό τρόπο. Αυτό και συγγνώμη για τη φλιάρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω ότι ο κ. Παυλάκης με έλεγε ξεκώσει το δύο χέρι. Φαντάζομαι θα ήθελε να κάνει κάποια παρέμβαση, κάποια ερώτηση. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή εκδήλωση, γιατί είχαμε αρκετό καιρό να συζητήσουμε για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στο προσωπικό. Εγώ ήθελα να πω κάποια διαφορετικά στοιχεία που έχουμε από την εφαρμογή κάποιων δράσεων του προγράμματος Κανένας Μόνος στην Πανδημία, που υλοποιούν 24 κέντρα ημέρας και κινητές μονάδες ανά την Ελλάδα. Ως στιγμής από τον Γενάρη του 2021 έχουμε εξυπηρετήσει 780 υγειονομικούς ανά την Ελλάδα, με το μεγαλύτερο πλήθος στην Αθήνα, πάνω από το 58%. Έχουν γίνει 68 κύκλοι ομαδικών συναντήσεων ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από ψυχοεκπαίδευση, 25 ενημερωτικές εκδηλώσεις για το burnout και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην υγεία και την ψυχική υγεία του προσωπικού και 182 ατομικές συνεδρίες μετά από αίτημα των ίδιων των υγειονομικών, περίπου 16 άτομα από ό,τι προκύπτει από τα στατιστικά, χωρίς να καλύπτουν με μεγάλη ακρίβεια όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γιατί κάποιοι φορείς δεν δώσαν στοιχεία. Αυτό που ήθελα να επισημάνω στη συνέχεια της επιβράβευσης που αναφέρθηκε και το ότι η βούληση και η άποψη ότι έχουμε ένα καλό σύστημα και καλούς υγειονομικούς συμβάλλει στο μετριασμό του burnout, ήθελα να πω ότι είχαμε μετά, ειδικά το Σεπτέμβρη του 2021, έναν παράγοντα πολύ αρνητικό για την ψυχολογία των ατόμων, ειδικά που ήταν στις ΜΕΘ και που παίρναν τις αποφάσεις για τις βασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Την εμφάνιση των αρνητών μέσα στα νοσοκομεία και την ενδυνάμωση ενός κινήματος που
παρέμβαινε καθοριστικά σε πολλές περιπτώσεις στις αποφάσεις τις θεραπευτικές με εισαγγελικές και άλλες παρεμβάσεις. Αυτό φαίνεται τους τελευταίους 3 μήνες από στοιχεία που έχουμε από την επαφή με τους υγειονομικούς, ότι έχει λειτουργήσει σαν ένας ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μπήκε και το θέμα της νομικής ευθύνης και της νομικής πιθανής διαμάχης για αποφάσεις που όσοι έχουν ζήσει τις συνθήκες της εντατικής και των νοσοκομείων αυτές τις μέρες, γιατί ο φορέας ο δικός μου ΠΕΠΣΑ έχει και την εμπειρία του Σωτηρία που είναι η ναυαρχίδα της προσπάθειας, της υγειονομικής προσπάθειας στην Αττική για τον COVID, λειτουργήσε ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τα άτομα του υγειονομικού προσωπικού, καθώς επίσης και κάτι που δεν ακούστηκε ιδιαίτερα, η αναστολή εργασίας πολλών ανθρώπων που το πρώτο 16μηνο του COVID ήταν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που χειροκροτούσαμε και που από επιστημονική επιλογή, γιατί κυρίως γιατροί και νοσηλευτές ήταν ή και από άλλη επίδραση, βρεθήκαν λάβανε την απόφαση να μην εμβολιαστούν. Ενώ 16 μήνες μας δηλώνανε ότι ήμασταν στη μάχη χωρίς κανένα άλλο εφόδιο εκτός τη μάσκα και, τα μέτρα ατομικής προστασίας, ξαφνικά βρεθήκαμε να είμαστε υπόλογοι απέναντι σε ένα σύστημα που είχαμε στηρίξει και να κινδυνεύουν μάλιστα, σύμφωνα με όσα ακούγονται, και 30 Μάρτη να βρεθούν και εκτός ΕΣΥ. Αυτές οι δύο σημαντικές εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου έχουν δώσει επιπλέον επιβάρυνση και στο σύστημα σαν φορτίο εργασίας, αλλά και ψυχολογικά, και είναι αυτά που μας αναφέρονται τουλάχιστον από τις αναφορές των κέντρων ημέρας που παρέχουν υπηρεσίες ως βασικοί παράγοντες που επιδρούν σήμερα σύν τη μακροχρόνια κόπωση. Ήθελα απλώς να τα αναφέρω επειδή δεν αναφέρθηκαν καθόλου στοιχεία για το τελευταίο τετράμινο και να πω συγχαρητήρια για την έρευνα που θα μελετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, όντως η έρευνα, όπως ανέφερε ο κύριος Δονιδάκης, η συλλογή δεδομένων έγινε την άνοιξη του 2021. Θα θέλαμε πολύ να έχουμε δυνατότητα να την επαναλάβουμε τώρα, ας πούμε, ένα χρόνο αργότερα, για να φανεί και η επιβάρυνση στη διάρκεια του χρόνου, που σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν άλλες έρευνες που άλλες ομάδες ενδεχομένως θα τρέξουν το επόμενο διάστημα, όπου θα πάνε στην ιδιωτική στοιχεία. Να ρωτήσω, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, παρότι έχουμε πει ότι μέχρι τις 2.30 ήταν η εκδήλωση, σίγουρα μπορούμε να πάρουμε 10 λεπτά παραπάνω. Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες ερωτήσεις, αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, με μεγάλη χαρά. Πάρτε τον, γιατί δεν τον πάρω εγώ τον λόγο. Νομίζω, Νίκο, μπορείς να πάρεις τον λόγο και να μας διακόψει όποιος θα ήθελε να... Μα εγώ θα ήθελα να τον πάρει η Ιωάννα η Αλπέρτη, θα ήθελα να τον πάρει η Μάνια Βιδαλάκη, που ξέρω ότι ασχολούνται, θα είναι και άλλοι που ασχολούνται, αλλά λέω ότι περισσότερο θα ήθελα, τέλος πάντων. Να η πω Μάνια θέλει να χαμογελάει, οπότε... δεν ξέρω. Για να δούμε. Είμαι προκλητικός σε αυτά. Πρέπει να, άμα θες να μιλήσεις, Μάνια, πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο, όπως και η Ιωάννα, δεν ξέρω. Άρα, μπορείτε, δεν το ξέρω αυτό. Απλά σας λέω, είμαι προκλητικός λιγάκι. Επίτηδες. Εντάξει. Μάνια, αν θέλεις να μας πεις και μια κουβέντα για εσένα, γιατί... Ναι. Πρώτα απ' όλα, πολλά συγχαρητήρια για την έρευνα.
Μετά ένα πάρα πολύ μεγάλο συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να συνδεθώ εγκαίρως και έτσι έχω χάσει τα πράγματα και γι' αυτό δεν πήρα το λόγο γιατί δεν είμαι επίκαιρα ενημερωμένη σε αυτά που είπατε και δεν ξέρω αν μπορούμε να τα βρούμε αυτά κάπου γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και είχα φαγωθεί που δεν μπορούσα να συνδεθώ. Θα βρεις στο chat και την έρευνα. Θα συνδέθηκε αργά, δεν θα μπορεί να το βρει στο chat, πρέπει να το ξαναστείλω. Θα το ξαναστείλω τότε τώρα. Ωραία, ευχαριστώ. Εγώ να πω, είμαι στον Ευαγγελισμό, όπως ξέρουν αρκετοί συνάδελφοι. Έχει πολλωθεί πολύ το προσωπικό μου. Η ένταση με την κόπωση έχει δημιουργήσει μία αποστασιοποίηση, μία προθυμία που φαίνεται πολύ ξεκάθαρα σε σχέση με την αλληλεγγύη των πρώτων μηνών. Έτσι, είναι η δική μου υποκειμενική ματιά, δεν έχω στατιστικά ή τεκμηριωμένα δεδομένα, αλλά η επαφή μου με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα τμήματα COVID και στη ΜΕΘ είναι ότι τον πρώτο καιρό σηκώσαν όλοι τα μανίκια και δουλέψανε πολύ φιλότιμα. Περάσαμε αυτά τα πρώτα κύματα του φόβου, της έντασης, της γκρίνιας. Μετά δούλεψε ο κόσμος με ψηλό δίκτυο αλληλεγγύης και μετά το καλοκαίρι η δεύτερη χρονιά μπήκε με μεγαλύτερο βαθμό απογοήτευσης γιατί δεν σεβαστήκανε το σύστημα, το κράτος, το Υπουργείο, δεν σεβάστηκε τους ανθρώπους και τον κόπο τους. Δεν ήρθε προσωπικό, ήρθε άσχετο προσωπικό, ανεκπαίδευτο. Οι άνθρωποι κουραστήκανε, καήκανε. Και τώρα πια με την πίεση με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τώρα πια που οι περισσότεροι έχουμε νοσήσει, ο κόσμος έχει μια πολύ διαφορετική ψυχολογία από την αρχή. Δηλαδή χάθηκε αυτό το αλληλέγγυο, αυτό το πρόθυμο, αυτό λίγο της αυταπάρνησης. Χάθηκε νομίζω. Αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία του burnout, τα οποία στην ελληνική κοινωνία εκφράζονται με διάφορους τρόπους και παρανοηδείς και φθόνου και αποστασιοποίησης και λούφας, αλλά είναι κομμάτια που προέρχονται από τον burnout. Πολωθήκαμε και είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Και κουράστηκε ο κόσμος. Όχι όλοι. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό πιο ειλικρινά μεταξύ μας. Δεν έχω κάτι άλλο να καταθέσω έτσι λίγο προετοίμαστη και μη έχοντας το υλικό σας. Ναι. Αλλά είμαι ανοιχτή για οποιαδήποτε συζήτηση και ερώτηση υπάρχει πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι μεταφέρεις αυτό που ζεις κάθε μέρα και είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από αυτό που μπορέσαμε να καταγράψουμε μέσα από μια έρευνα που μάλιστα έγινε και πριν από αυτή τους μήνες. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι υποκειμενικό βέβαια. Όλα σχετικά και όλοι υποκειμενικά. Με έναν τρόπο. Θα έλεγα πάντως, αν μου επιτρέπετε, ότι η πόλωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει περιγραφεί πως εμφανίζεται σε καταστάσεις κρίσης. Το έδειξα λίγο πριν. Ακριβώς μέσα από την προσπάθεια απέναντι σε κατακλυσμίες καταστάσεις να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και να δώσουμε έτσι μια διέξοδο. Και πιανόμαστε συνήθως από μια πτυχή της πραγματικότητας, την οποία ανάγουμε σε πραγματικότητα. Και αυτή η υπεραπλούστευση κατά κάποιο τρόπο πρακτικά εμφανίζεται με τη μορφή της πόλωσης, τόσο όσον αφορά το τι φταίει εδώ που φτάσαμε, όσον αφορά και στο τι να κάνουμε για να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Και μετά υπάρχουν και οι πολλώσεις που γίνονται σχάσεις όπως οι καλοί, οι κακοί κτλ. Έτσι και οι ανεμβολίαστοι που είναι οι κακοί και οι εμβολιασμένοι που είναι οι καλοί και όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ πάλι νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που έλεγε και ο Φραγκίσκος ο Γονιδάκης, δηλαδή πόσο συμπεριληπτικές είναι οι πολιτικές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται και πόσο αναπαράγουν ή αν θέλετε επιτείνουν την πόλωση και την διευρύνουν ακόμα περισσότερο, στοχοποιώντας κάποιους και αγκαλιάζοντας κάποιους άλλους. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό, για παράδειγμα, είναι βοηθητικό.
Έτσι. Πιστεύω μάλλον ότι είναι τελείως, επιφέρει τελείως αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι, δεν μπορώ να τα καταλάβω, ποια είναι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, να υιοθετείς πολιτικές, να το πω έτσι, λογικές και λογικές χάσεις, ας το πούμε έτσι, καλή από 10 και από εκεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ένα άλλο πράγμα που νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι είναι πάρα πολύ λογικό στις κρίσεις να αναμένουμε τελείως διαφορετικές αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων την άρνηση, μεταξύ των οποίων την αμφισβήτηση κτλ. Κτλ. Πάλι, αντί να τη στοχοποιούμε, θα ήταν καλό ίσως να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτό που έλεγε ο Βασίλης ο Παυλόπουλος, επικοινωνιακές πολιτικές, οι οποίες να έχουν σαν στόχο να γίνει κατανοητό ότι αυτές είναι αναμενόμενες αντιδράσεις και υπάρχουν τρόποι να τις προσεγγίσουμε για να την μπορούμε να κάνουμε. Αυτό πάλι σημαίνει ότι οι επικοινωνιακές πολιτικές δεν μπορούν μονάχα γενικές, αυτές που λέμε που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό μονάχα, αλλά πρέπει να είναι και ειδικά στοχευμένες, ανακατηγορία πληθυσμού αν θέλετε, ομάδα κτλ. Κτλ. Κάτι το οποίο ίσως αλλού έχει επιδιωχθεί μέσα ας πούμε από την κινητοποίηση φοιτητών οι οποίοι κατάλληλα εκπαιδευμένοι μπορούσαν και πηγαίνανε σε σπίτια, πηγαίνανε και βρίσκανε συγκεκριμένες ομάδες, ξέρω, ηλικιωμένοι, έτσι, από κοντά για να συζητήσουν αυτά τα οποία τους έκαναν να αμφιβάλλουν για το πόσο θα έπρεπε να κάνουν αυτό ή εκείνο, να εμβολιαστούν, να μην εμβολιαστούν κτλ. Κτλ. Έτσι. Που πάλι αυτό σχετίζεται με κάτι άλλο. Πόσο προετοιμασμένοι, ποιο είναι το επίπεδο της preparedness που λένε, μιας χώρας προκειμένου να αντιμετωπίσει κρίσεις και καταστροφές. Και αυτή είναι μια κρίση. Έτσι. Εδώ έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα γενικώς το επίπεδο ετοιμότητας είναι γενικά χαμηλό σε αρκετούς τομείς και το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θα ήταν σκόπιμο, για παράδειγμα, ένα καλό που θα μπορούσε να βγει από αυτή την ιστορία είναι ότι να γίνει συνείδηση του πόσο σημαντικό είναι να προετοιμαζόμαστε για διάφορα και όχι να χρησιμοποιούμε μονάχα την άρνηση σαν ένα μηχανισμό για να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Έτσι, όχι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ σε μένα. Τι λες καημένα. Λοιπόν, και αυτό είναι το άλλο. Το επόμενο είναι κάτι άλλο που ήθελα να σχολιάσω, είναι αυτό το οποίο ρώτησε ο Φραγίσος Γονιδάκης για τα αποτελέσματα της έρευνας και απάντησε ο Βασίλης ο Παυλόπουλος, αναφορικά δηλαδή με το κατά πόσο ο κόσμος ή οι ειδικές ομάδες όπως είναι η υγειονομική, ας πούμε, οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τομέα της υγείας, στρέφονται για βοήθεια στους ειδικούς. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι, γενικώς μιλώντας πάντα, ότι η ψυχοκοινωνική παρέμβαση καταρχάς είναι για όλους τους ανθρώπους να μπορέσουν να νιώσουν ορισμένα πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, ασφάλεια. Να έχουν μια ενημέρωση, κατάλληλη ενημέρωση όμως. Να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Να νιώσουν ότι καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες. Καταρχάς αυτά ψάχνει να βρει ο κόσμος για να ανακουφιστεί και προσπαθούμε, υποτίθεται, στις κρίσεις να εξασφαλίσουμε. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, τι είναι, είναι να φέρουμε κοντά εκείνους οι οποίοι μπορούν να δώσουν τέτοια πράγματα. Παραδείγματος χάρη τις οικογένειες, τους γείτονες. Θυμάμαι πόσο υπόθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown ότι είχαμε τέτοιες εκδηλώσεις αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, παραδείγματος χάρη στην τάδε πολυκατοικία, και το έχω πει πολλές φορές, δεν το έχω πει εγώ, δηλαδή, από τώρα παράγω. Στην τάδε πολυκατοικία που ξέρουμε ότι είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, που οι γείτονες θα πάνε να ψωνίσουν για αυτούς κτλ. Για να μην εκτεθούν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, στην αγορά κτλ. Κτλ. Έτσι. Σε ένα τρίτο επίπεδο, ξέρουμε ότι χρειάζονται εστιασμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν στον καθησυχασμό, στην κατάλληλη ενημέρωση πάλι, αλλά σε πιο ατομικό επίπεδο. Και κάποιοι θα χρειαστούν πιο εστιασμένες, εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Συνήθως άτομα τα οποία είτε έχουν προηγούμενα προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία απαιτούν συνέχιση της παρέμβασης, είτε
λειτουργούν αυτές οι κρίσεις ως εκκλητικά αίτια για να εκδηλωθεί κάτι το οποίο υποβόσχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις υπηρεσίες, για εμάς, να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν διακόπτουν, για παράδειγμα, την αγωγή τους, αν πρέπει να την παίρνουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στρες για τους ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε, ζουν μόνοι τους. Αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς ήταν η ανάγκη να συνδέσουμε ανθρώπους με συσίτια, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, ανθρώπους που ήταν άστεγοι, δεν είχαν να φάνε. Οι συνηθισμένοι τόποι όπου πήγανε να φάνε κλείσανε, στην αρχή μιλάω ειδικά, και είχαν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ωραία, τι θα φάω σήμερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ο σημαντικός παράγοντας στρες. Και όχι αν θα κολλήσω ή όχι. Και όλα, και το άλλο, και το ένα και το άλλο, και είναι αυτό ακριβώς το θέμα. Το οποίο επισήμανε η Στέλλα Ευαγγελίδου. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι ταυτόχρονα μπορεί να είσαι ευάλωτος και ανθεκτικός. Σε άλλα πράγματα είσαι ευάλωτος, σε άλλα πράγματα είσαι ανθεκτικός. Άρα και αυτό είναι κομμάτι της πολυπλοκότητας, την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και βέβαια πάντοτε το ζήτημα του χρόνου. Ναι, γιατί μετά η αλληλεγγύη μπορεί να γυρίσει μπούμεραν. Άμα συνεχιστεί αυτή η ιστορία για πάρα πολύ καιρό. Και πόσο όταν μιλάμε με τον κόσμο. Στο λέμε αυτό το πράγμα και το λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό που ξέρουμε, ας πούμε, όταν παρέχουμε πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας σε ζητήματα κρίσεων, σε καταστάσεις κρίσεων, είναι ποτέ να μην υποσχόμαστε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια ή να μιλάμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Γιατί ακριβώς θα αυξηθεί το επίπεδο αμφιβολίας και θα βληθεί η αξιοπιστία μας. Κάτι το οποίο θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, ειδικά στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε άλλες χώρες να το κάνουν. Εδώ, ας πούμε, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν βοήθησε καθόλου. Ακόμα και αν υπήρχαν καλές προθέσεις, δηλαδή να ενσταλάξω ελπίδα, ας πούμε, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, δεν ενσταλάζουν ελπίδα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, και το βλέπουμε αυτό δυστυχώς σήμερα με αυτά που έλεγε και η Μάνια Μηδαλάκη. Συγγνώμη πάλι και εγώ για την πλειαρία. Θέλω, θέλεις να τις σκέψεις. Μία πολύ μικρή παρέμβαση. Επειδή μια κρίση βγάζει στην επιφάνεια όλη τη δυσλειτουργικότητα ενός συστήματος, το οποίο πάσχει εδώ και χρόνια πριν από την πανδημία, ίσως θα ήταν καλό να δούμε την οικουμενικότητα του προβλήματος της πανδημίας, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, και να γίνουν συμπράξεις, να αναπτυχθούν δίκτυα υποστήριξης μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των υγειονομικών, αλλά και των ανθρώπων που δουλεύουν στον κοινωνικό τομέα, και όχι μόνο των πολιτικών. Γιατί μέχρι στιγμής αυτά που βλέπουμε είναι συμπράξεις και συμφωνίες πολιτικών σε διεθνές επίπεδο, αλλά όχι των κλινικών, και των ανθρώπων που δουλεύουν σε κοινωνικό επίπεδο όλων των επαγγελματιών, για να μπορούν να έρθουν αλλαγές, οι οποίες να είναι bottom-up και να είναι πιο sustainable στο χρόνο. Γιατί η πανδημία δεν είναι μόνο ένα θέμα στην Ελλάδα, ίσως το πώς αντιμετωπίζεται, ναι, αλλά μπορούν συμπράξεις σε grassroots level να βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθουν τέτοιου είδους αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα που αναφέραμε. Υπάρχει αυτή η ανάγκη να υποθούν πράγματα, όπως μας έδωσαν αυτές τις τρεις απλές ερωτήσεις του ποιοτικού σκέλους, και να σχολιαστούν ποιοτικά, έτσι ώστε να βρεθούν οι λύσεις. Είναι δηλαδή εκεί, στα άτομα που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, που όλοι εσείς, οι 70 συμμετέχοντες, νομίζω ότι οι λύσεις είναι εδώ, μεταξύ μας. Αυτό ήθελα λοιπόν να τονίσω. Νομίζω είναι καλό να υπάρχει ένα κάλεσμα, έτσι το αντιλαμβάνω εγώ, ένα κάλεσμα κινηματικού μάλιστα χαρακτήρα και μάλιστα παγκόσμιο, οπότε ως τέτοιο νομίζω ότι μας δίνει και λίγο τη δύναμη, ότι ναι, δεν ξέρω μας δίνει τη δύναμη, αλλά λίγο ένα στόχο. Ότι ναι, μπορούμε κάτι να κάνουμε. Τέλος πάντων, ο καθένας είτε τόσο ή όσο τέλος πάντων. Και όλοι μαζί κάτι περισσότερο. Δεν βλέπω κάποιον να θέλει να πάρει το λόγο, ή τη Μάνια μάλλον βλέπω. Ήθελα λίγο να επανέλθω σε αυτό που είπα για
να είναι πιο σαφές. Η κρίση τώρα, επειδή κράτησε πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι περνάει διάφορες φάσεις. Και οι ψυχικές αντοχές των ανθρώπων και η προσαρμογή τους σε αυτήν την περίοδο έντασης περνάει διάφορες φάσεις. Σε αυτό που είπε ο Νίκος Ογγιονάκης για τις πρώτες βοήθειες ψυχολογίας, πρώτες βοήθειες σε μια κατάσταση κρίσης. Ναι, οι άνθρωποι χρειάστηκαν φροντίδα. Ίσως στο πολιτικό σκέλος, επειδή και το πολιτικό όχι μόνο το ύψιστο του Υπουργείου αλλά και της διοίκησης των νοσοκομείων, δεν αισθάνθηκε ο κάθε εργαζόμενος της πρώτης γραμμής ότι υπήρξε αυτή η φροντίδα. Νομίζω ότι αυτό έφερε την αλλαγή ψυχολογικών εκφάνσεων, δηλαδή αυτό το πρώτο κομμάτι του μεγάλου φιλότιμου, του ενθουσιασμού και της αλληλεγγύης που κάπως αλλοιώθηκε και άλλαξε. Νομίζω ότι προήλθε από το ότι δεν μπόρεσε αυτή η ομάδα των ανθρώπων να κρατηθεί με μια μεγάλη αγκαλιά, να κρατηθεί, να υποστηριχθεί. Και διαψεύστηκε και απογοητεύτηκε. Αυτή η φροντίδα δεν έχει χαθεί. Δηλαδή νομίζω, επειδή σε ένα ατομικό επίπεδο οι σχέσεις των ανθρώπων και οι συνεργασίες κρατιούνται. Δεν είναι, όταν λέω πολλώθηκε ο κόσμος, πολλώθηκε ο καθένας απέναντι σε αυτό το σύστημα υγείας, αλλά και με τον φόβο που καλλιεργήθηκε και με τις παρανοηδείς αντιδράσεις που υπήρξαν με τους μη εμβολιαζόμενους κλπ. Αλλά μπορεί ακόμα να προλάβει κανείς αυτό το κομμάτι της φροντίδας. Δηλαδή οι άνθρωποι εφόσον είναι ταλαιπωρημένοι, ακόμα και τώρα, αν υπάρξει είτε ως κίνημα, είτε ως προσπάθεια, κρατική βεβαίως, είτε ακόμα και από εσωτερικά των θεσμών, αν υπάρξει αυτό το κίνημα βοήθειας, να αναζωπηρωθεί αυτή η πρώην υπάρχουσα αλληλεγγύη, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους. Να επουλωθεί λίγο αυτή η αποστασιοποίηση που δημιουργήθηκε για προστασία. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι, Ιωάννα? Συγγνώμη, ήμουνα στο μιούτ. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά, όποιος μπορεί να, και θέλει να παραμείνει. Ο κ. Νικόλης θα ζητήσει το λόγο. Ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη συμπλήρωση σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν τελευταία. Έχω την εντύπωση ότι πολύ λίγα από αυτά τα οποία συζητάμε, παρουσιάσαμε ως ευρήματα ή συζητάμε ως πιθανές ερμηνείες και τρόπους διαχείρισης, είναι άγνωστα σε αυτό που θα λέγαμε policy makers. Και ακόμα και αν είναι άγνωστα, δεν είναι άγνωστα λόγω άγνοιας ακριβώς, αλλά λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Επομένως, προσυπογράφοντας κι εγώ την ανάγκη για δικτύωση στο χαμηλό επίπεδο και την ανάγκη για αλλαγή από κάτω προς τα πάνω, νομίζω ότι μέσα σε αυτούς τους στόχους της συντονισμένης δράσης σε διάφορα επίπεδα, θα ήταν κιόλας να κάνουμε αυτούς που πρέπει να ενδιαφερθούν. Εάν δεν ξέρουν, να τους κάνουμε να μάθουν, να θέλουν να μάθουν. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Μπορώ να κάνω μία τοποθέτηση, έτσι μπορεί να έχει τελειώσει και ο χρόνος κιόλας. Έτσι, όλα αυτά που ακούστηκαν ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό έτσι που εγώ θέλω έτσι να κάνω μια τοποθέτηση είναι ότι στην φάση αυτή, σε μια κρίση, γιατί βλέπουμε ότι η κρίση πια αυτή δεν είναι κάτι, ένα γεγονός το οποίο τραβάει πολύ σε χρόνο και δεν είναι κάτι, μια κρίση που έγινε, πέρασε. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε, να δημιουργήσουμε εκείνο το προσωπικό, την εξατομίκευση, την εμπειρία και το εκπαιδευμένο προσωπικό που κανείς δεν θα περισσέψει, ούτε εμβολιασμένοι, ούτε μη εμβολιασμένοι. Άρα νομίζω για μια πολιτική τέτοια πρέπει να την κάνουμε άμεσα, που δεν θα περισσεύει κανείς και θα πάρουν την εξειδίκευση αυτοί οι οποίοι θα πούν μπροστά, παρέχοντας, δεν ξέρω τι θα είναι αυτά, μπόνους, δεν ξέρω τι θα είναι, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η κρίση
Νομίζω ότι θα έχει αρκετή μεγάλη διάρκεια και όπως είπε και η κυρία Μάνια, υπάρχει μια κόπωση, μεταβάλλεται συνέχεια εκεί που βλέπουμε ότι την αντιμετωπίζουμε ότι ξανακουντώνει, άρα πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις και χωρίς να περισσεύει όμως κανείς, ούτε εμβολιασμένοι, ούτε μη εμβολιασμένοι στην παρούσα φάση. Αυτό έτσι είναι το κουτί της. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, το ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε κάθε περίπτωση, διεκδικώντας το καλύτερο σύστημα υγείας, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Είναι, νομίζω, μπορούμε να πούμε, κατά κλείδα της συζήτησης, αλλά νομίζω και το περισσότερο συζητήσεων, είτε στο χώρο εργασίας, είτε μεταξύ μας. Εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, θα παρακαλούσα το ΜΗΤΟΣ, το Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Μέρας Βαβέλ, να κάνει ένα κλείσιμο. Να σας ευχαριστήσω από πλευράς μου. Και καλή δύναμη σε όλους, εγώ εύχομαι. Εγώ να ευχαριστήσω όλους και όλες που συμμετείχαν σε αυτή την κουβέντα, που μας δώσαν την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτό το οποίο κάναμε και αυτό το οποίο συμπεράναμε. Να ευχαριστήσω τις συναδέλφους και τις συναδέλφες και τις συναδέλφες και τους συναδέλφους που πήραν μέρος στο εγχείρημα αυτό, όπως είπα και στην αρχή. Και να ευχηθώ να κρατάμε γερά, καλά κουράγια και όποτε χρειαστούμε να έχουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να το βγάζουμε πέρα με αυτά τα οποία συμβαίνουν, που καλό θα ήταν για εμάς, θα ήταν καλό αυτά τα οποία συμβαίνουν να μην γίνουν ακόμη πιο σοβαρά. Καλή δύναμη, καλά κουράγια και να προσέχουμε όλοι. Και καλή χρονιά, δεν το ευχηθήκαμε. Καλή χρονιά. Να κλείσουμε. Χρόνια πολλά σε Αθανασίες και στα Ανάσιος. Να πω κι άλλα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά στο... και σας τα δώσαμε, αλλά και στο... διαδίκτυο. Στο Facebook και μπλα μπλα μπλα. Okay. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, ευχαριστούμε.